Συμβουλές, έτσι. Και τα βγάζω πέρα. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Αποκλείεται. Παιδιά, θα πάω καρδιά. Μπορώ να κατέβω. Φαντάζομαι ότι βλέπει Καρντάσιανς φανατικά με τον Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι θα μου πει τώρα, ξέρω για ποιο πράγμα θα μου πει, αλλά εκείνη τη στιγμή που. Μόλις είχα κλείσει τη δηλώση για να κοιμηθώ. Και όταν πήγα την επόμενη μέρα στο ραδιόφωνο, μου λέει ο Γρηγόρης, κοριτσάκι μου, μην ασχολείσαι, μην ακούς. Λέει, και λέω, τι έγινε, Γρηγόρη, μου λέει, για πες. Ομοφύνε. Να τη βγάλει έξω. Πήγαινε φάε, πήγαινε στο εξοδοχείο. Τι δεν σ' αρέσει. Στο ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή τώρα εσύ μαζί τη. Πώ το καταδέχεσαι. Είναι προσβολή για σένα να έχει αυτό το πρόβλημα δίπλα. Όχι, δεν μπορώ να το πιστεύω. Δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Γεωργίου, δεν έχει καμία διένεξη, θέλω να πω. Ποτέ τον έχω παρακολουθήσει ενώ στι εκπομπέ του. Όχι ότι ασχολούμαι με τα αθλητικά, και έχω κάνει αθλητικό ραδιόφωνο 6 χρόνια. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά και αυτό που είπα ότι αν εγώ ήμουν μια άλλη γυναίκα που έβλεπα να μιλάει ένας άντρας για μια άλλη γυναίκα με αυτόν τον τρόπο, θα εκνευριζόμουν πάρα μα πάρα πολύ. Μόνο αυτό. Τώρα ο Θεός και η ψυχή του τι μπορεί να σκέφτηκε και για ποιους λόγους τώρα έκανε όλο αυτό που έκανε. Και το συνέχισε κιόλας γιατί νομίζω. Τον Ουγγαρέζο. Ναι, τα έχει μάθει όλα. Γιατί πήγε και εκεί και λέει, θα. Ξέρεις, αισθάνθηκε άσχημα πως αυτά θα το ξαναέκανε. Αισθάνεται το μετάνιωσε ο άνθρωπος και είπε ότι δεν το μετάνιωσε, θα έλεγε περισσότερα. Ότι είπε λιγότερα δηλαδή. Ας τα πει αυτά τα περισσότερα, γιατί δεν ξέρω, για να καταλάβω κι εγώ ρε παιδάκι μου πώς μπορεί να σκέφτεται. Τι το ήθελα, παιδιά, έρθω για να